Πυργενόμεθα, διαπυρός οδεύσαμε. Ο πάντων επέκεινα, τη γαρθέμις άλλος εμέλπιν. Πως λόγος υμνήσισε, σιγαρ λόγο ουδεν ήρητον. Πως νοός αφρίσισε, ουγαρνό ουδεν ήλυπτος. Μούνος αιωνάφραστος επιτέκες όσα λαλείτε, μούνος αιωνάγνωστος επιτέκες όσα νοείτε. Πάντα σε και λαλέοντα και ούλα λέοντα ηχούσι. Πάντα σε και νοέντα και ού νοέντα τιμώσι. Ανώνυμε πως σε υμνήσω, πως σε καλέσω τον μόνον ακλείστον. Εις και ουδή με καλήσει να εισδύσω εις το υπέρλαμπρον φως σου. Έσω ευμενής προς εμέ, η λαός εις, εισάρχομαι. Μουσέ, βοήθησατε τον λόγο μου. Νύμφε, χωράψατε μαζί μου, 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 ελληνικό πνεύμα, ναι, μη σου προκαλεί καθόλου έκπληξη.
σκάτος, έναν καλύστηκε το μηδέν. Και αγαλωμένο πόδι έτρεξε δυτικά της ΕΔΕΜΕΞ. Έπεσε από το πνευματικό του υπέρον. Και πόσο ουθεούμενων και λογικών κατέστη απλώσεων. Έπαθε με την εωτερική εγκεφαλική μαλάκινση. Έγινε ο παδός μιας προόδου που ισοπαίδωνε την παράδοση. Τη συμβαρητική του νάτωση, σωστή εν πλήρη ευτυχία. Νόημα ζωής του ήταν η αυτοπραγμάτωση και η αυτολατρεία. Διέριξε οποιονδήποτε δεσμόν είχε με το παρελθόν. Επέλεξε ένα ζυβείο ναυτιστικών σε ένα χρόνο παρόν. Δίχως καμία μέρημνα για το μέλλον, δίχως κανένα όραμα. Κατέληξε τυφλό στα τότα των τένουν τα τόματα. Κι όλοι ζούσαν δίχως την παραμικρή υποψία. Ώσπου τελικά η αρρώστια μας έφαγε το πόδι. Τώρα είναι αργά που ανακάλυψαν τη συνωμοσία. Τώρα είναι αργά γιατί βρισκόμαστε στο ξόδι. Φώναζα ότι ερχόταν σκοτωμήνιος νύχτα. Και με λέγες τρελό συνωμοσία, λόγο και φασίστα. Τώρα που ήρθε για το ξόδι η δικαίωση πικρή. Τώρα τον αθροίσμαν απ' τα μνήματα δεν ωφελεί. Στη χώρα που γεννήθηκαν τα υψηλά ιδανικά, σήμερα όλοι τίνουνε χείρες για δανεικά. Επειδή απλά από την δελφική ιδέα του Σικελιανού και της Πάλμερ είχαν οδηγηθεί στην ιδέα του Καγιέν και του Χάμερ. Λάτρευαν εξώανα, σούσαν σε μια εικονική πραγματικότητα. Γι' αυτό και σάστησαν τη μέρα που προσγειώθηκαν απότομα από την επιπλαστή ευδαιμονία μέσα στον όλεθρο. Κι αν δεις ακόμα δεν εννοήσαν από πού έλαβαν τον κόλαφο. Στους σύγχρονους κονκισταδόρες είχαν χωρίσει τα πάντα. Ανταλλάγμα ένα καθρεφτάκι και μια γυαλιστερή χάντρα. Και ενώ είχαν θαμπαθεί μια δράκα από εξονημένος, η φαίνες και ο πυρός και υποδίως το σαμπανό του γένους. Ελπίδα φυσικά δεν φαινότανε πουθενά στον ορίζοντα. Αφού με τη νεοταξική παιδεία που παρήχε το σύστημα, παρήγοντο μόνο οι τιμένα μυαλά και νεογεννήθεροι κοινώς άτομα που μισούσανε την ίδια τους την ύπαρξη. Δεν υπήρχε ένας καθηγητής όπως ο Ιωάννης Σικουτρής για να διδάξει εκ νέου τον ηρωικό τρόπο ζωής. Διελληνισμόν σαν ους είχε ο τόπος ανάγκη, όπως εκείνον στην Αγγέλα στο Πέτρα, τον Παναγιώτη Φαρμάκη. Ο εξυγχρονισμός είχε εισαγάγει μεθόδους σύγχρονες και οι Έλληνες έτρωγαν τις άδειες τους ως άλλοι αιρησύχρονες. Εξαστράκιζαν τις φωνές που επεσήμεναν τον κίνδυνο, λόγω του ότι διατάρασαν τον ύπνο τους στον ίδυνο. Κι όλοι ζούσαν δίχως την παραμικρή υποψία, ώσπου τελικά η αρρώστια μας έφαγε το πόδι. Τώρα είναι αργά που ανακάλυψαν τη συνωμοσία. Τώρα είναι αργά γιατί βρισκόμαστε στο ξόδι. Φώναζα ότι ερχόταν σκοτωμήνιος νύχτα. Και με λέγες τρελό συνωμοσία, λόγο και φασίστα. Τώρα που ήρθε για το ξόδι η δικαίωση πικρή. Τώρα τον αθροίσμαν απ' τα μνήματα δεν ωφελεί. Όταν σπέρνεις ανέμους, θερίζεις θύελες. Νεοελληνική κοινωνία έπλασες το πεπρωμένο που ήθελες. Αναφέρει το ρητόν, δώσω ημίν άρχοντας κατά τας καρδίας ημών. Καταλαβαίνεις λοιπόν, δεν ευθύνονται μόνο οι άλλοι για αυτή την κακοδαιμονία. Θα πρέπει και μέσα στον εαυτό σου να αναζητήσεις την αιτία. Δεν διδάχτηκες τραγωδία και γι' αυτό μάλλον θα πρέπει να ζήσεις. Το σχήμα, η φρυσά την έμεση στήσεις. Κι όλοι ζούσαν δίχως την παραμικρή υποψία, ώσπου τελικά η αρρώστια μας έφαγε το πόδι. Τώρα είναι αργά που ανακάλυψαν τη συνωμοσία. Τώρα είναι αργά γιατί βρισκόμαστε στο ξόδι. Φώναζα ότι ερχόταν σκοτωμήνιος νύχτα. Και με λέγες τρελό συνωμοσία, λόγο και φασίστα. Τώρα που ήρθε για το ξόδι η δικαίωση πικρή. Τώρα τον αθροίσμαν απ' τα μνήματα δεν ωφελεί. Οι μνήμες έγιναν νότες.
Κάθε σκέψη, η σκέψη φως. Η Ιθάκη θα βρεθεί και πάλι. Έσετε ήμαρ!